Γράφει το NGR σήμερα, κύριε Σταθάκη, ότι χθες έγινε μια μυστική συνάντηση με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κύριο Στουρνάρα, με τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δραγασάκη και τον κύριο Τσακαλώτο. Έγινε μια μυστική συνάντηση και σύμφωνα με πληροφορίες του NGR, η συνάντηση έγινε κατόπιν αιτήματος των στελεχών σας, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Έγινε αυτή η συνάντηση και τι, αν ξέρετε, αν υπάρχει μια πληροφορία, τι είπανε. Άτυπη συνάντηση κτλ. Αλλά επ' αφορμή των δηλώσεων του κ. Γεωργιά, δεν νομίζω να είναι αυτό το επίμαχο θέμα. Όταν λέτε άτυπη, έχετε. Γιατί και από τη δική σα τη συνάντηση με τον κ. Άσμουσεν, πάλι άτυπη. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Φαντάζομαι ότι ήταν με κάποιο τρόπο μια συνάντηση εφολής ύλης, υποθέτω. Ναι. Γιατί τη λέτε άτυπη, επειδή δεν ανακοινώθηκε. Άτυπη είπατε και τη συνάντηση τη δική σα με τον κ. Άσμουσεν. Τι σημαίνει άτυπη, δηλαδή, όταν συναντιάζει και κουβεντιάζει με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τι εννοείται. Γιατί άτυπη. Άτυπη, δηλαδή, ανταλλάσσει κάποια θεματική, κάποια άτυπη, συζήτηση που δεν έχει θα θέμα. Θα δημιουργήσει εντύπωση, κύριε. Όχι, καμία εντύπωση. Εδώ λένε ότι πάει ο Σαμαράς, ο πρωθυπουργός, θεσμικά και συναντιέται με τη Μέρκελ. Και πάει με κατεβασμένο το κεφάλι και ξεφτυλίζεται κτλ. Και πάει η αντιπολίτευση και, συναντιέται με ένα στέλεχος τρίτης κατηγορίας. Και αυτό δεν είναι. Και δεν ανακοινώνει και τι λέει. Καλά, ο Σαμαράς να πούμε ότι έχει μυστική διπλωματία. Επειδή ο Σταθάκη συναντήθηκε με τον κύριο Άσμουσεν. Λέω, ο ελληνικός λαός δηλαδή πρέπει να μάθει τι λέει ο Σαμαράς που στο κάτω-κάτω είναι και πρωθυπουργός, και δεν πρέπει να μάθει τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση με τον Άσμουσεν. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Μην φαντασιώνεστε. Όχι, αλλά πώς θέλω να μάθω για να μην φαντασιώνεστε. Για να σχολιάσετε με την ευκαιρία να ρωτήσουμε τον κύριο Σταθάκη ό,τι μπορεί να μας πει, τι συζητήσατε με τον κύριο Άσμουσεν.